Ναι. Συμβαίνει δηλαδή το εξής απίστευτο. Στο κεντρικό κτίριο της ΔΕΗ, εκεί δηλαδή που καταφεύγουν όλοι οι πολίτες της ΧΙΟΥ, δηλαδή κάποια στιγμή να πληρώσουν ένα ληξιπρόθεσμο λογαριασμό, λειτουργεί ένα ταμείο 2 φορές μόνο την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη. Και με μια δυσνόητη ανακοίνωση που έχουν τυχοκολλήσει εκεί πέρα, η οποία είναι και λάθος εκφραστικά να σχολιάσω, λέει δηλαδή ότι λειτουργούν τα ταμεία Τρίτη παύλα Πέμπτη, που καταλαβαίνει ο κόσμος δηλαδή από Τρίτη έως Πέμπτη, ενώ στην πραγματικότητα είναι Τρίτη και Πέμπτη, η ΔΕΗ αποφάσισε να ταλαιπωρεί τον κόσμο, δηλαδή αναγκαστικούς πελάτες της, διότι είναι μια επιχείρηση η οποία είναι προνομιακή στο χώρο, δεν υπάρχει άλλη ανταγωνίστρια, και να τους ταλαιπωρεί με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα λοιπόν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μητέρες με παιδιά, να περιμένουν μέσα στο κρύο για να έρθει η σειρά τους να πληρώσουν, να πληρώσουν δηλαδή τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Υπόψη να αναφέρω επίσης και το γεγονός ότι ενώ η ΔΕΗ έστελνε στην Αγροτική Τράπεζα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς, η Αγροτική Τράπεζα δεν τους εισέπρατε, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται διπλά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα ληξιπρόθεσμο λογαριασμό. Αλλά από σήμερα νομίζω ότι αυτό πια ισχύει. Με πολύ ικανοποίηση το ακούω αυτό, αλλά μέχρι τώρα και με κακούς χειρισμούς έχω τη γνώμη της, από πλευράς της διοίκησης της ΔΕΗ, υπήρξε μια μεγάλη ταλαιπωρία συμπολιτών μας. Και θέλω να πω ότι αυτό το γεγονός δηλαδή ότι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να πληρώσουν λογαριασμούς, δεν πάνε να ζητήσουν ούτε δανεικά, ούτε διευθέτηση δηλαδή, αναγκάζονται να περιμένουν μόνο 2 φορές την εβδομάδα σε ένα ταμείο και να συνοστίζονται προκειμένου να πληρώσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς και όχι μόνο. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και προσβλητικό προς τον καταναλωτή.